καλησπέρα σας. Τα σχολεία μας άνοιξαν και βρέθηκαν αντιμέτωπα τόσο με το τέταρτο κύμα της πανδημίας, όσο και με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Με 27 διατμήματα στα σχολεία, με κλειστές 2 και 3 αίθουσες 60 τετραγωνικών, με συμβασιούχες 6ωρες και 4ωρες καθαρίστριες, που όσες φιλότιμες προσπάθειες και να κάνουν, δεν προλαβαίνουν να περάσουν καν από τις αίθουσες, μιας και σε αρκετά σχολεία των 200 μαθητών τοποθετήθηκε μόνο μία. Αυτή η κατάσταση είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων COVID. Η γελιότητα του 50,1% νόσησης του μαθητικού δυναμικού μιας τάξης το επιβεβαιώνει. Με την υποχρεωτικότητα αρκετών μαθητών σε rapid test πριν την προσέλευσή του στο σχολείο στις 8 η ώρα το πρωί, δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αφού οι δημόσιες δομές ανοίγουν στις 9, οι ιδιωτικές όμως στις 7. Η καραμέλα της ατομικής ευθύνης απογειώνεται και η κρατική ευθύνη υποβιβάζεται και άλλο. Εμείς προτάσουμε τα μέτρα που ζητάμε εδώ και 2 χρόνια. 15 μαθητές ανά τμήμα. Αξιοποίηση όλων των σχολικών χώρων και αυτών που έκλεισαν από τη σύμπτυξη τμήματων επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το έργο των πολυκριτών τμήματων έχει αρχίσει από τα προηγούμενα χρόνια. Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, μόνιμων καθαριστριών. Τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Κανένα παιδί με ιδιαίτερες ανάγκες χωρίς την παράλληλη στήριξη. Φύλακες, σχολικοί νοσηλευτές. Επαρκή χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής στα σχολεία. Σημαντικό ζήτημα, το σοβαρά προβλήματα των σχολικών υποδομών. Κοντέινερ των 30 τετραγωνικών στεγάζουν 20 και 25 μαθητές. 10 το λύκειο, 10 το νηπιαγωγείο, 44 νηπιαγωγείο. Αντισεισμικός ουσιαστικός έλεγχος δεν έχει γίνει ποτέ στα σχολεία μας. Σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρο από ποτέ. Για το εμβόλιο, μία κουβέντα. Ο εμβολιασμός δεν μπορεί παρά να είναι εθελοντικός και μαζικός. Να συνοδεύεται από λήψη ιατρικού ιστορικού, από πρόληψη και προετοιμασία πριν το εμβόλιο. Σταθερή και τακτική παρακολούθηση των μαθητών μετά τον εμβολιασμό. Αυτό προϋποθέτει ανάπτυξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και όχι την απαράδεκτη σημερινή εικόνα συνήθωσης. Να δημιουργηθεί δημόσιο κέντρο rapid test στο Δήμο μας με ιδιαίτερη έμβαση στους μαθητές και να λειτουργεί από τις 7 η ώρα το πρωί. Η κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όμορφες λέξεις όπως αυτονομία, αναβάθμιση, επιδιώκει την απαλλαγή του κράτους από τη χρηματοδότηση και στελέχωση των σχολικών μονάδων. Πατώντας τη χρόνια υποχρηματοδότηση, συμβάλλει στην κατηγοριοποίηση και τη λειτουργία της σχολικής μονάδας με επιχειρησιακά κριτήρια. Φορτώνει ακόμα περισσότερα βάρη στους γονείς. Ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του σχολείου στους χορηγούς, οδηγώντας τα σχολεία σε ακόμα μεγαλύτερη κατηγοριοποίηση. Μια εκπαίδευση ακόμα πιο άδικη και ανισότιμη. Το γονεϊκό κίνημα δεν πρέπει να επιτρέψει καμιά εμπλοκή ιδιωτικού φορέα, επιχειρήσεων, ΜΚΟ, στην εκπαιδευτική διαδικασία και λειτουργία των σχολείων. Το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο της Τράπεζας Φερμάτων, της Ειδικής Βάσης Εισαγωγής, του Πολλαπλού Βιβλίου, της Ανεστραμμένης Τάξης, της Αξιολόγησης, Παύλα Τυραγώγησης των εκπαιδευτικών, αποτελεί τα φόβλακα για το δημόσιο σχολείο. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη. Απαιτούμε ένα σύγχρονο σχολείο σε περιορισμένες και υποδομές και ο μόνος τρόπος για να το κατακτήσουμε είναι ο δρόμος του αγώνα και της συλλογικής προσπάθειας. Ευχαριστώ.